Θα ξεκινήσουμε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά είχε δραματικές συνέπειες. Ούτως ή άλλως, όταν μιλάμε για πυρκαγιά σε νοσοκομείο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στην πνευμονολογική κλινική του Παπανικολάου, νοσοκομείο αναφοράς, εκεί όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με COVID, σε αυτό το θάλαμο που βλέπετε, όπου υπήρχαν τρεις ασθενείς. Εκεί έγιναν όλα το πρωί. Η εκτίμηση λέει ότι κάποιος από τους ασθενείς, αν είναι δυνατόν, πήγε να ανάψει τσιγάρο. Ο θάλαμος είχε οξυγόνο, γιατί είχαμε παροχέτευση οξυγόνου. Ένας από τους ασθενείς, μάλιστα, έπαιρνε και σε μεγάλες ποσότητες οξυγόνο. Το τι επακολούθησε, θα το δείτε αμέσως. Συγκλονίζουν αδιανόητες εικόνες από την κλινική του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου που ένας άνδρας πέθανε. Σε αυτές τις αποκλειστικές εικόνες του News.gr και στα πλάνα φαίνονται τα πάντα κατεστραμμένα στην κλινική COVID του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Δυστυχώς υπήρξε και ανθρώπινη απώλεια με τον απανθρακωμένο ασθενή. Η έκρηξη κυριολεκτικά εξαέρωσε τον ασθενή. Η συγκλονιστική περιγραφή του πρώτου ανθρώπου που έφτασε στο σημείο αδιανόητη. Στις 9 παρα 10 όλα ξεκίνησαν. Ανοίγω την πόρτα και τον βλέπω να καίγεται με τα ρούχα του γεμάτα φωτιά. Παίρνουμε τον πυροσβεστήρα, σβήνω τη φωτιά και τον τραβάω έξω. Ο ασθενής λέει ότι άκουσε ένα μπαμ. Την ώρα που γυρίζω μέσα βλέπω ότι υπάρχει τεράστια φωτιά από τον τοίχο και ένας δεύτερος ασθενής καίγεται στο πρόσωπο και στους ώμους. Τα στοιχεία είναι ότι μέσα στο δωμάτιο αναπτύχθηκε μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η πτέρυγα εκενώθηκε από ασθενείς και προσωπικό. Όχι μόνο από την κλινική COVID, αλλά και από διπλανές που είχε επεκταθεί. Η τεχνική υπηρεσία έχει έρθει ακριβώς εκείνη την ώρα και κλείνει τις παροχές οξυγόνου για να μην επεκταθεί η φωτιά μέσω του συστήματος στα διπλανά δωμάτια. Και σταματάει και το ρεύμα. Η συσκότηση δημιουργεί έντονο πανικό. Συνολικά 22 ασθενείς απεγκλωβίστηκαν από την κλινική COVID, 13 από τις άλλες. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα αν δεν είχε καταφτάσει αμέσως και η πυροσβεστική. Έρχεται ένας πυροσβέστης και τον καταθετικό με το φως του κινητού μου για να μας βρει, διότι ο θάλαμος δεν μπορείς να δεις τίποτα στους διαδρόμους. Βρίσκει το φως του κινητού μου, βγάζει έξω σε αλυσίδα όλους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Η πυροσβεστική έσπευσε με 30 πυροσβέστες, 11 οχήματα. Πυροσβέστες εντόπισαν στο δεύτερο όροφο και το νεκρό παράλληλα. Έβγαλαν 4 άτομα με εγκάβματα και έναν τραυματία με πολλαπλά τραύματα που είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εγκαυμάτων. Είναι και ασθενείς με COVID. Μεταφέρθηκαν και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, πώς εξελίσσεται? Νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, αν θα δείτε και έχει πέσει και ο καπνός. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκαν οι διασωθέντες, έκλεισαν και πάλι τα εξωτερικά ιατρία, καθώς μεταφέρθηκαν εκεί όσοι ήταν στην κλινική του COVID. Παράλληλα, το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο τέθηκε σε επιφυλακή για ασθενείς. Στο σημείο εκτάκτος πήγαν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η Μίνα Γκάγκα, ο Σταύρος Καλαφάντης για να βρεθεί λύση για τους ασθενείς που τώρα είναι στα εξωτερικά ιατρία. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις της ιστορίας, δύο εκδοχές, που μπορεί τελικά να είναι και μία. Η πρώτη λέει ότι μέσα στο θάλαμο ένας από τους τρεις ασθενείς προσπάθησε να ανάψει τσιγάρο. Προφανώς με το οξυγόνο που υπήρχε, γιατί είπαμε οι ασθενείς ήταν σε οξυγόνο, ένας μάλιστα ήταν και σε high flow παροχή, σε παροχή υψηλού οξυγόνου. Κάπου χάνονταν οξυγόνο, έγινε η έκρηξη. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που λέει ότι ίσως ένα κινητό τηλέφωνο εξεράγει και προκάλεσε ό,τι έγινε. Μπορεί στην ουσία να είναι και τα δύο, δηλαδή να έγινε απόπειρα από κάποιον να ανάψει τσιγάρο, να άρπαξε και το τηλέφωνο και να είχαμε όλα αυτά. Ο Άγγελος Λαμπίδης ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί στην πυρκαγιά και είναι δίπλα του ένας γιατρός, ο οποίος είναι, θα μου επιτρέψετε να πω από τις περιγραφές που έχουμε πάρει, ο ήρωας αυτής της ιστορίας. Ο κύριος Τρίφων, ο κύριος Σταύρος Τρίφων, ο πνευμονολόγος, είναι ο άνθρωπος που έσωσε τον έναν από εκείνους που καίγονταν με την ψυχραιμία που έπρεπε και γλίτωσε και έναν δεύτερο. Να ακούσουμε καλύτερα και τον Άγγελο και τον κύριο Τρίφων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νίκο. Πράγματι, ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου θα τολμούσα και εγώ να το χαρακτηρίσω ότι είναι ήρωας. Γιατί, όπως είπες και εσύ, χάρη σε αυτόν, δύο άνθρωποι αυτή τη στιγμή σώθηκαν. Εσύ, γιατρέ. Ευχαριστώ κυρίως για την φιλοξενία. Δεν δέχομαι τον όρο του ήρωα, δέχομαι τον όρο του ανθρώπου που στην κατάλληλη στιγμή κάνει τη σωστή κίνηση. Και αυτό είναι ίσως το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουμε όλοι στην κοινωνία.
Καταρχήν να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του ανθρώπου που χάθηκε τόσο άδικα. Κυριολεκτικά είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Και αυτό το εξέφρασε και η πολιτική ηγεσία και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Ήταν ένας εξαίρετος γλυκός άνθρωπος και με μια απίστευτη οικογένεια. Είναι, εμείς βλέπουμε, κύριε Τρίγων, την ώρα που μιλάτε, τη φωτογραφία του. 79 ετών ήταν ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι, και τα παιδιά του, να σας δώσω να καταλάβετε έτσι. Ναι. Ο ένας εξ αυτών ήταν αυτός που σχεδίασε και οργάνωσε την εντατική μονάδα του νοσοκομείου. Είναι πολιτικός μηχανικός. Άρα λοιπόν ήταν πολύ κοντά μας. Τι λέτε τώρα. Και κυριολεκτικά, αδερφικά, ο ίδιος μέσα σε αυτόν τον πόνο του έδωσε λόγια έτσι, κουράγιο σε όλους μας. Εξηγήστε μας τώρα τι γίνεται. Μεριά, θέλω να σας πω ότι... ακούτε την νοσηλεύτρια η οποία φωνάζει κάποιος καίγεται, κάποιος καίγεται. Να σας πω έτσι ακριβώς. Και τι έγινε μετά. Και ανοίγω την πόρτα και βλέπω έναν όρθιο ασθενή ο οποίος φλέγονται τα ρούχα του. Παίρνω τον πυροσβεστήρα και σβήνω τη φωτιά από κάτω προς τα πάνω όπως θα έπρεπε. Τον απομακρύνω, τον βγάζω έξω από το θάλαμο και διαπιστώνω ότι σαν φλογοβόλο βγαίνει φωτιά από τις παροχές οξυγόνου. Oh. Και πέφτει μπροστά μου ένας δεύτερος, ο οποίος καίγεται κυριολεκτικά στο πρόσωπο και στους ώμους. Yeah. Ζητάω δεύτερο πυροσβεστήρα ενώ είμαι μέσα στη φωτιά. Σβήνω τον ασθενή, αλλά δυστυχώς η φωτιά αναζωπυρώνεται συνεχώς ενώ τον σβήνω. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι η παροχή οξυγόνου είναι αυτή που φταίει. Στρέφω τον πυροσβεστήρα εκεί. Σταματάω την παροχή με το επιβραδυτικό υγρό, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζει ένας μαύρος καπνός να γίνεται παντού. Τραβάω τον ασθενή ενώ είναι ακόμη φλεγόμενος έξω από το δωμάτιο και σβήνω τη φωτιά του αφού τον έχω τραβήξει έξω, αλλά από εκεί και πέρα πλέον έχει σκάσει κυριολεκτικά η όλη η ιστορία. Δηλαδή υπάρχει μαύρος καπνός ο οποίος γεμίζει όλο το διάδρομο και όλο το θάλαμο μέσα. Η θερμοκρασία έχει γίνει ασφυκτική. Κύριε Τρίφω, να σας πω κάτι. Σκέφτομαι ότι έχετε σώσει πάρα πολλές ζωές. Είστε πνευμονολόγος και ζούμε στα χρόνια του COVID. Πραγματικά ακριβώς. Τρομάζω και η κλίνη. Με αυτό που ίσως και εσείς θα νιώσετε όταν το βράδυ, γιατί τώρα όλα είναι ζεστά ακόμα, όταν γυρίσετε στο σπίτι, ακουμπήσετε σε ένα μαξιλάρι και όλα αυτά θα αρχίζουν να γυρνάνε στο κεφάλι σας. Όσο και αν κανείς, έστω ως γιατρός, είναι σκληραγωγημένος, πρέπει να είναι πολύ σκληρές εικόνες αυτές που ζήσατε σήμερα. Να σας πω λιγάκι, η κλινική, η Β' κλινική του ΕΣΥ, που φιλοξενεί τους ασθενείς με COVID εδώ και 2,5 χρόνια, έχει σε κάθε θάλαμο υψηλές παροχές οξυγόνου. Ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι πάντοτε... Ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι πάντοτε ισχυρός. Πάντοτε. Παίρνουμε πάρα πολλά μέτρα προστασίες και για να σας δώσω να καταλάβετε, σχεδόν σε κάθε τρίτο θάλαμο έχουμε συστήματα απομόνωσης παροχής οξυγόνου για να μην γίνει οποιαδήποτε τέτοια διαταραχή. Φταίει τσιγάρο, κύριε Τρίφω. Άρα λοιπόν. Φταίει τσιγάρο. Ναι, είναι μεγάλη η ερώτηση και επειδή να σας δώσω να καταλάβετε, εδώ και τρεις ώρες είμαι μαζί με το ανακριτικό της πυροσβεστικής μέσα, όπου βγάζουν κομματάκι όλο τον θάλαμο για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε, γιατί το θέμα του κινητού είναι κάτι που μου το εξομολογήθηκε ο δεύτερος ασθενής που και εγώ, όταν που κυριολεκτικά, για να σας δώσω να καταλάβετε, ο δεύτερος ασθενής τον τράβηξα έξω, τον έβαλα σε ένα δωματιάκι μικρό, γιατί από εκεί και πέρα δεν βλέπαμε τίποτα. Περιμέναμε, ήρθε η πυροσβεστική και όταν βγάλαμε αλυσίδα όλους τους συναδέλφους, εγώ ξαναγύρισα με τον πυροσβέστη, του κάναμε πλύσεις, του βάλαμε υγρά και τα λοιπά για να μην πεθάνει επί τόπου, τον τύλιξα με μια ειδική κουβέρτα και εκείνη την ώρα μου έλεγε ότι πονάει και μου είπε έσκασε το κινητό μου. Ναι. Η πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο θα μας το δώσει η πραγματογνωμοσύνη της πυροσβεστικής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα που ακούγονται είναι ιστορίες. Θέλω να σας πω με σιγουριά ότι δεν υπήρχε έκρηξη στο σύστημα, γιατί οι παροχές και οι πιέσεις ήταν οι σωστές. Σοβαρό. Και τη σύντηκε η τεχνική μας υπηρεσία. Είναι εξωγενής παράγοντας που λοιπόν πρέπει να πληθεί τι θα γίνει. Κύριε Τρίμον, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι, και εσάς και μόνο πράγμα. Για την αποκατάσταση ενός πράγματος να σας πω. Ναι. Δεν υπήρξε απώλεια οξυγόνου. Το οξυγόνο που διοχετεύουμε στους ασθενείς το παίρνουν με κλειστό σύστημα για να μην υπάρχει διασπορά της νόσου. Άρα λοιπόν δεν έχουμε. Απλώς αν πάρει φωτιά η παροχή, μεταφέρεται αμέσως και στις τρεις παροχές που έχουμε μέσα στο θάλαμο. Με αποτέλεσμα ο ασθενής που χάσαμε πήρε τη φωτιά μέσα από το σύστημα και ουσιαστικά δεν κατάλαβε τίποτα ο ίδιος. Εξαϊλώθηκε σε δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, κύριε. Έτσι για τη μνήμη του ανθρώπου και κυρίως για τον πόνο των συγγενών. Σας ευχαριστώ και εγώ. Φοβερό, φοβερό. Και τον Άγγελο Λαβίδη τον ευχαριστούμε τώρα. Τι μπορεί να φέρει μια στιγμή, ένα λάθος.
θα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.